Ξεκίνησε τη λειτουργία τη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή τη αίτηση Α21 για το επίδομα παιδιού, το οποίο θα καταβληθεί σε έξι δόσει. Δικαιούχοι είναι όλοι εκείνοι οι φορολογούμενοι Έλληνε πολίτε ή νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι εδώ τη Ελλάδα που έχουν υποβάλει τα πέντε τελευταία έτη δηλώσει φορολογία εισοδήματο. Το ποσό που καταβάλλεται εξαρτάται από το εισόδημα. Βγαίνει το ισοδύναμο του οικογενειακού εισοδήματο, εξαρτάται δηλαδή από τα πόσα μέλη μένουν σε μια οικογένεια. Είναι ένα για τον ίδιο το φορολογούμενο, μισό για. Τον, την σύζυγο και 0,25 για τα τέκνα. Να σημειωθεί ότι οι οικογένειες θα μπορούν να υποβάλουν απρόσκοπτα την αίτηση Α21 παρόλο που δεν θα έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2018. Όσοι δεν υποβάλλουν μέχρι 26 Μαρτίου για να πάρουν τις τέσσερις πρώτες δόσεις δεν σημαίνει ότι χάνουν αυτό το επίδομα και μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 2018 για τα εισοδήματα του 2018 που θα είναι ε, η δήλωση αυτή που θα εξαρτηθεί το επίδομα που θα λάβει ο καθένα. Αν υποβάλλουν λοιπόν και μετά την υποβολή τη δήλωση φορολογία του του 2018, τότε και πάλι θα έχουν δικαίωμα επιδότηση από Ιανουάριο μέχρι 31 Δεκάτου. Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο και δεν προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό προπολογισμό.